κάποιος ο οποίος αλλάζει χώρα για να μπορέσει να εργαστεί είναι πρακτικά ανασφάλιστος. Μας λένε στην Ευρώπη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι. Μάλιστα. Και οι οποίοι πηγαίνουν, μας το αναφέρουν τα ιατρία των γιατρών του κόσμου στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, ότι αρχίζουν και πηγαίνουν Έλληνες. Υπάρχει ένα θέμα. Και υπάρχει συνολικά στην Ευρώπη, αντιμετωπίζεται πια η πρόνοια και η ασφάλιση ως παράπλευρη απώλεια. Δεν είναι το πρώτο, δεν είναι το σημαντικό. Και υπάρχουν περικοπές ακόμα και σε χώρες που δεν θα περιμένα δικά ένα. Συγγνώμη, αν φύγει κάποιο από εδώ και πάει στη Γερμανία να δουλέψει. Είναι ασφάλιστος. Ναι, αλλά αν δεν βρει δουλειά, μπορεί να μην βρει. Για μεγάλο καιρό περιφέρεται. Ζει με φίλους, ζει σε γνωστούς. Μπορεί να μην έχει πρόβλημα διοικητικό. Αλλά είναι όταν και χρειάζεται. Ενώ είναι εδώ ασφαλισμένος, αυτό δεν είναι. Όχι, είναι ασφάλιστος. Εδώ λέω, αν είναι ασφαλισμένος. Δεν τον καλύπτει άμα πάει σε μια ευρωπαϊκή. Αν είναι εδώ ασφαλισμένος, σημαίνει ότι έχει δουλειά. Άρα δεν έχει να φύγει. Ένα νέο παιδί, για παράδειγμα. Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μπορεί να πάει να βρει την τύχη του εκεί και το πρώτο εξάμεινο είναι ασφαλισμένο. Ζητώντας καλή βελτίωση της. Πάντως θέλω να πω, η ασφάλεια δεν τον αν έχει ασφάλεια. Αν έχει ασφάλεια, δεν τον καλύπτει στην Ευρώπη. Αλλά αν δεν έχει ασφάλεια. Αν ασφάλιστο εδώ που θα φύγει, είναι άνεργο και ασφάλιστο εδώ για σε μια μεταβατική περίοδο, ώσπου να πιάσει δουλειά εκεί βέβαια. Άρα εκεί στο κοινοβούλιο και εδώ, μακάρι να είμαστε μαζί, μπορεί να βάλει κανένα τέτοια θέματα. Αυξάνοντας τα χρήματα που πρέπει να δίνουν στην πόλη. Το άλλο που δεν ξέρω ακόμα είναι το εξής. Το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να επηρεάσει την Κομισιόν και τους μηχανισμούς για να δώσουν λεφτά. Ή το και Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα πράγμα, εκεί πάτε ψηφίζετε, μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά η γραφειοκρατία των Βρυξελών είναι σε άλλο κτίριο και εκεί κανονίζουν τα κονδύλια όπως θέλουν και κάνουν. Είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή. Είναι πρέπει να δεχθούμε ότι είναι μεταβατική περίοδος. Αυτή τη στιγμή έχει περισσότερο συμβουλευτικό ρόλο το Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά μην ξεχνάμε πώς ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πού πηγαίνει μετά τις συνθήκες Μάστριχτ και Λισαβόνα. Ξέρετε, επειδή νομίζω και ο κύριος καθηγητής, πιστεύουμε και στη δύναμη των προσώπων. Ας πούμε, λέμε καμιά φορά, βγαίνει ο Κομπετίτη, βγαίνει ο άλλος ο Φάραντζ εκεί και άσχετα διαφωνεί κανένας μαζί του και δημιουργούμε ένα μεγάλο θόρυβο. Φαντάζεστε στο κοινοβούλιο, και μπορούμε να το κάνουμε, να θέλει ένας ευρωβουλευτής να βγει και να θέσει δημόσια αυτά που δεν συζητιούνται. Σε αυτή τη φάση είναι για μετάβαση γενικά το Ευρωκοινοβούλιο και με τις συνθήκες Λισαβόνας που ψηφίστηκε το 2007. Αφήστε το. Ναι.